Θεοφιλέστατε, Πανασυλλογιώτατοι εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Όλοι μας, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί, ζούμε πλέον στην ψηφιακή εποχή, την εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη και ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας, με άμεσο επακόλουθο το γεγονός ότι στην ψηφιακή εποχή η τεχνολογική πραγματικότητα εξελίσσεται, όπως αναφέρθηκε, με τόσο ταχύς ρυθμούς, ώστε κάθε νέα γενιά μεγαλώνει σε ένα πολύ διαφορετικό τεχνολογικό σκηνικό σε σχέση με την προηγούμενη και την επόμενη γενιά, γεγονός που δημιουργεί διαρκώς την ανάγκη γεφύρωσης ενός χάσματος. Συνεπώς, η τεχνολογική πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής, της εποχής μας, είναι μια διαρκώς ανανεούμενη πρόκληση για την επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και μεγαλύτερων. Αν και το φάσμα των τεχνολογικών εξελίξεων είναι πάρα πολύ ευρύ, η παρούσα εισήγηση περιορίζεται στις τεχνολογίες εκείνες που αφορούν παιδιά και εφήβους, στις σχέσεις τους μεταξύ τους και με τους μεγαλύτερους, καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται συνοπτική αναφορά στις τεχνολογίες της τελευταίας δεκαετίας, κοινωνικά δίκτυα, έξυπνα κινητά, online gaming κλπ. Και κατά πολύ εκτενέστερη αναφορά στις δυνατότητες και τους κινδύνους των αναδυόμενων τεχνολογιών, που αναμένεται να διαδραματίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό περιβάλλον των σημερινών παιδιών και εφήβων. Την τελευταία δεκαετία, τεχνολογίες όπως τα έξυπνα κινητά, τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα έφεραν μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα όλων και ιδιαίτερα των νέων. Για τις τεχνολογίες αυτές υπάρχει σήμερα σχετικά πλήρης εικόνα για τις δυνατότητες της χρήσης και της καταχρήσης τους. Η κοινή γνώμη εξακολουθεί να διαμορφώνεται και ο αντίκτυπος στη ζωή μας εξακολουθεί να είναι μεγάλος. Όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα, όπως το Facebook, τα smartphones, το gaming, το διαδικτυακό, αλλά και άλλες τεχνολογίες επηρέασαν και επηρεάζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, τη συμπεριφορά μας, ακόμα και την υγεία μας, και για τα οποία εκτενέστερα, στα οποία εκτενέστερα θα αναφερθούν οι επόμενοι κύριοι συζητητές. Σε αυτή την παρουσίαση, ωστόσο, θα επικεντρώσουμε το βλέμμα μας στις αναδυόμενες τεχνολογίες του αύριο και του σήμερα, θα έλεγα ήδη, και στον τρόπο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτές τη ζωή μας. Οι τεχνολογίες οι οποίες έχουν επιλεγεί και θα παρουσιαστούν, από τεχνικής άποψης είναι όριμες. Ωστόσο, εμπορικά δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τη διάδοση που αναμένεται να γνωρίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Είναι τεχνολογίες που πρόκειται να μας απασχολήσουν έντονα ως γονείς και εκπαιδευτικούς την επόμενη δεκαετία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ως ένα αρχικό βαθμό τουλάχιστον ενήμεροι για τις ωφέλειες και τους κινδύνους που εγκυμονούν. Παρότι μέχρι στιγμής έχουμε μερική μόνο γνώση του εύρους των εφαρμογών που θα αποκτήσουν. Ξεκινάμε με την εικονική πραγματικότητα. Και συγκεκριμένα με τις μάσκες εικονικής πραγματικότητας, τα οποία είναι συστήματα με τη μορφή μάσκας την οποία φοράει ο χρήστης, προκειμένου να εισέλθει πλήρως με τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής σε έναν εικονικό κόσμο. Μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, ο χρήστης ενεργεί σαν να είναι φυσικά παρόν. Πού μπορεί να τα χρησιμοποιήσει? Οι μάσκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι, σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους, αλλά ακόμα μπορούν να είναι φορητές και να τις χρησιμοποιεί κανείς σε δημόσιους χώρους όπως τα μέσα μεταφοράς. Άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά. Εδώ θα δούμε ένα σύντομο βιντεάκι των δυνατοτήτων τους. Είναι συστήματα τα οποία παρέχουν στερεοσκοπική προβολή, δηλαδή ξεχωριστή εικόνα στο κάθε μάτι. Και έτσι ο χρήστης έχει αντίληψη, φυσική αντίληψη του βάθους. Και ταυτόχρονα καταγράφουν την κίνηση του κεφαλιού, οπότε κάποιος μπορεί να κοιτάξει όπου θέλει με φυσικό τρόπο, μετακινώντας το κεφάλι του και τα μάτια. Έτσι, ο χρήστης βυθίζεται σε ένα εικονικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο μπορεί να ταξιδέψει στο χώρο και στον χρόνο, να επισκεφτεί διάφορα μέρη της γης. Είναι ένα εξαιρετικό εποπτικό εργαλείο. Θα μπορούσε να γίνει ένα εξαιρετικό εποπτικό εργαλείο στην εκπαίδευση. Εδώ βλέπουμε παιδιά που μεταφέρονται και επισκέπτονται μνημεία στον κόσμο, μέσα στην τάξη τους. Και επίσης,
Αναμενόμενο είναι να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, είτε ομαδικά είτε ατομικά. Οι χρήστες φορούν τις μάσκες και κινούνται σε έναν εικονικό χώρο όπου παίζουν. Κινούνται σε ένα πραγματικό χώρο, αλλά οι ίδιοι νιώθουν σαν να βρίσκονται στον εικονικό χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης για το σχεδιασμό, για το ψηφιακό σχεδιασμό, με πολύ διαστητικό τρόπο, προσβάσιμο όχι μόνο από εξειδικευμένους μηχανικούς, αλλά και από νέους, χωρίς ακαδημαϊκές γνώσεις, σε μικρά παιδιά δηλαδή. Και εν γέννη, με απορροφημένες τις αισθήσεις, κάποιος συμμετέχει σε ένα άλλο περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα κατά το οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν και οι άνθρωποι με τη χρήση αυτών των συσκευών, μεταφερόμενοι σε εικονικά περιβάλλοντα. Αν και μπορεί να είναι σε τελείως διαφορετικά μέρη ο ένας με τον άλλο. Επίσης, εφαρμογές όπως το εμπόριο πρόκειται να υποφεληθούν από αυτό με επισκέψεις σε ψηφιακά εικονικά καταστήματα. Ήδη αυτά τα μοντέλα που είδατε είναι εμπορικά διαθέσιμα. Μπορεί κανείς να τα αγοράσει με ένα κόστος αγοράς ενδεικτικά από 5 ευρώ το φθηνότερο και 800 ευρώ το ακριβότερο. Και κάποια αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2017. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι αν παρατηρήθηκαν φαινόμενα εθισμού μέσα από μια δυσδιάστατη οθόνη, πόσο μάλλον αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα τέτοιο μηχάνημα. Μεταφερόμαστε στη συνέχεια σε μια άλλη τεχνολογία αυτή της επαυξημένης πραγματικότητας. Πρόκειται για επέκταση της προηγούμενης τεχνολογίας, κατά τρόπο τέτοιο που να έχουμε μια δυσδιάκριτη ανάμιξη του εικονικού και του πραγματικού κόσμου. Τα γυαλιά που βλέπουμε στο βίντεο έχουν κατασκευαστεί. Έχουν κατασκευαστεί από τη Microsoft και λειτουργούν. Ωστόσο, ακόμη δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Απευθύνονται σε σχεδιαστές κυρίως εφαρμογών και θα χρειαστούν κάποια χρόνια ακόμη για να τα δούμε στα μαγαζιά. Όμως, είναι τεχνικά εφικτή τεχνολογία, κατά την οποία ο χρήστης βλέπει εικονικά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο. Εφαρμογές είναι βέβαια η βιομηχανία της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, κυρίως. Όμως, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να φοράει μια μάσκα για να έρθει σε επαφή με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Μπορεί αυτό να γίνει κάλλιστα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, σαν αυτά που έχουν οι περισσότεροι. Εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή Pokémon Go, η οποία κυκλοφόρησε τον φετινό Ιούλιο, τον Ιούλιο του 2016, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο συναγερμό. Προκάλεσε, κάποιοι λένε ακόμα και για μαζική ιστερία, 130 εκατομμύρια λήψεις τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας της, και τώρα βέβαια έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο, χιλιάδες και εκατοντάδες άνθρωποι να τρέχουν ταυτόχρονα μαζικά σε δρόμους και πάρκα προκειμένου να πιάσουν αυτά τα εικονικά τερατάκια μέσα από την οθόνη του κινητού τους τα έβλεπαν. Και φυσικά δεν έλειψαν και ατυχήματα. Ατυχήματα τροχαία για ανθρώπους που προσπαθούσαν να κυνηγήσουν Pokémon και χτυπήθηκαν, ακόμα και θύματα υπήρξαν. Ανθρώπους που έπεσαν στη φύση προσπαθώντας να παίξουν το παιχνίδι. Νέοι που παρασύρθηκαν σε ακατάλληλες τοποθεσίες, αλλά και πολλές ακόμα υπερβολές που μιλούν μόνες τους. Σύζυγος στην ώρα του τοκετού, στην κηδεία κάποιος που ψάχνει για Pokémon και δεξιά ένας στρατιώτης Αμερικανός, την ώρα που περιμένει στη Συρία τους τζιχαντιστές, προσπαθεί να πιάσει ένα ψηφιακό τερατάκι. Επόμενη στάση, ένα επόμενο τομέα τον οποίο θα γνωρίσουμε είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση. Μια τεχνολογία που γνωρίζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη το τελευταίο ειδικά διάστημα. Ενδεικτικά θα δούμε σε αυτό το σύντομο βιντεάκι τις βασικές τεχνολογίες, πώς χτίζεται ένα αντικείμενο, στρώση προς στρώση, οποιασδήποτε γεωμετρίας, η πληθώρα και η γκάμα των υλικών είναι πολύ μεγάλη, εδώ είναι η τεχνική της στερεολιθογραφίας, αναδύεται μέσα από ένα υγρό, το οποίο πολυμερίζεται μέσα από ειδικό κατάλληλο φως, και αναδύεται στην κυριολεξία. Ταχύτατη μέθοδος παραγωγής. Εδώ βέβαια είναι έχει υποστεί επιτάχυνση στο βίντεο. Αλλά είναι πιο γρήγορη. Δεν υπάρχει περιορισμός στις γεωμετρίες. Μπορούν να είναι γεωμετρίες που είναι εξ αρχής συναρμολογημένες από τη στιγμή της παραγωγής τους. Και αρκεί κάποιος να έχει ένα σχεδιαστικό τρισδιάστατο πρόγραμμα για να φτιάξει κάτι το οποίο θα μπορεί να δουλεύει. Υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες κάποιος μπορεί να ανεβάσει τα σχέδιά του, να τα πουλήσει όλο τον κόσμο. Εφαρμογές που εκτυπώνονται φαγητά και όχι μόνο αντικείμενα. Εδώ είναι μια σοκολάτα, σοκολατένια κούπα.
εφαρμογές που εκτυπώνονται κτίρια. Εδώ ο τριλιάς τους εκτυπωτές είχε τη μορφή γερανού και εκτυπώνει ένα κάστρο με τσιμέντο. Και πολλές εφαρμογές βέβαια και για μικρά παιδιά. Εδώ βλέπουμε το παιδάκι παίζει φλογέρα με ένα αυτοσχέδιο μουσικό όργανο το οποίο έχει φτιάξει με ένα από αυτά τα προγράμματα τα οποία απευθύνονται στα παιδιά. Εδώ βλέπουμε έτσι, όλες αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν ακόμα δυνατότητες και εφαρμογές τρισδιάστατης εκτύπωσης με πλαστικήτρα και ιστούς και πολλαγών, ιατρικές εφαρμογές δηλαδή. Υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν λογισμικό στο ίντερνετ, κατάλληλο προσαρμοσμένο για αρχαρίους και για παιδιά. Μπορεί κανείς να βρει εύκολα τρισδιάστατα σχήματα να τα κατεβάσει, αντί να τα σχεδιάσει ο ίδιος, δωρεάν. Μπορεί κανείς να αγοράσει πλέον σχετικά εύκολα έναν 3D printer γραφείου με 500 ευρώ, και βέβαια ανάλογα την ακρίβεια και τελικά αυξάνεται το κόστος, ή να παραγγείλει ένα αντικείμενο σε ένα κατάστημα στη γειτονιά του. Υπάρχουν ήδη αρκετά τέτοια καταστήματα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με σχετικά φτηνό κόστος, ανάλογα πάντοτε και το υλικό. Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν το παιδί αποκτήσει πρόσβαση σε αντικείμενα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία του. Και πώς μπορούμε να ελέγξουμε τι ακριβώς θα εκτυπώσει ένα παιδί. Όταν ένα προϊόν πωλείται σε ένα κατάστημα, το κατάστημα υφίσταται ελέγχους και πρέπει να έχει τις προβλεπόμενες άδειες. Όταν όμως κάποιος εκτυπώνει ένα αρχείο που το βρίσκεται δωρεάν στο ίντερνετ, αυτός ο έλεγχος δεν υφίσταται. Και έτσι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε αντικείμενα που ίσως δεν είναι κατάλληλα για εκείνα. Επόμενη τεχνολογία είναι τα πολύ δημοφιλή drones. Είναι υπτάμενα αυτόνομα ή τηλεχειριζόμενα οχήματα, τα οποία συνήθως έχουν περισσότερες από δύο έλκες και κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών και σχημάτων. Βασικές, μερικές έτσι, από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές τους είναι η εναέρια φωτογράφηση. Μπορεί να τον παρακολουθεί και να τραβάει φωτογραφίες από ψηλού και ένα μικρό παιδί. Είναι η μεταφορά αγαθών. Εδώ βλέπουμε ταχυδρομικά drones από την Amazon. Πρόσφατα, πριν ένα-δύο μήνες, είναι αυτή η επίρρηξη που βλέπετε. Σε πραγματικούς πελάτες, τα ελικοπτεράκια μεταφέρουν τα θέματα που έχουν παραγγείλει μέσω ίντερνετ. Παραλαμβάνει πολύ γρήγορα το θέμα από τις παραλίες. Ή άλλα drones, άλλα τέτοια ελικόπτερα που μπορούν να μεταφέρουν αντικείμενα από ένα μέρος σε ένα άλλο. Η φαντασία των δημιουργών στην ουσία ορίζει. Ένα τομέα στον οποίο θα έχει μεγάλη ίσως επίδραση στους νέους είναι αυτός των αγωνιστικών drones, όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί μία μάσκα σαν αυτή της εικονικής πραγματικότητας και βλέπει με τα μάτια του μέσα από τις κάμερες του drones. Είναι σαν ο ίδιος να βρίσκεται πάνω στο αγωνιστικό όχημα. Ζει όλη την αδρεναλίνη της κίνησης, χωρίς βέβαια ο ίδιος να κινδυνεύει από την ενδεχόμενη πρόσκληση. Υπάρχουν όμως ωστόσο κάποια όρια και κανονισμοί που διέπουν τη χρήση τέτοιων παιχνιδιών. Μπορεί δηλαδή κάποιος που έχει ένα ντρόν με κάμερα να πηγαίνει όπου θέλει και να παρατηρεί ό,τι θέλει. Έχει δικαίωμα κάποιος με ένα ντρόν να έρθει στο μπαλκόνι μας και να μας φωτογραφίζει? Μπορεί ένα παιδί πετώντας ένα ντρόν από την αυλή του σπιτιού του, άθελά του ή θελημένα, να μπλέξει σε περιπέτειες, βλέποντας και καταγράφοντας πράγματα που δεν πρέπει? Και τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος εγκαταστήσει σε ένα ντρόν εξοπλισμό παράνομο, όπως όπλα? Βέβαια, η μαζική χρήση των drones από ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων έχει ήδη αρχίσει και προκαλεί ανησυχίες στις αρχές διεθνώς. Στην προσπάθειά τους ορίζουν κανόνες, κανονισμούς, παίρνουν αμυντικά μέτρα ασφαλείας με drone αναχέτησης άλλων drones, με μηχανήματα ραδιοπαρεμβολών, ακόμα και με ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς αέτους. Και την προφύλαξη της ασφάλειας. Αυτό είναι από την αστυνομία της Ολλανδίας. Αυτές οι δοκιμές με αστυνομικούς έτους που κυνηγάνε τρόμους.
Περνάμε σύντομα στην επόμενη κατηγορία προϊόντων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι... Παρακαλώ. Ναι, ναι. Πλήρωσε το τέταρτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολύ σύντομα. Είναι τα έξυπνα αξεσουάρ ένδυσης. Να εστιάσουμε στο κομμάτι των αισθητήρων τα οποία έχουν πάνω τους. Έχουν αισθητήρες που μπορούν να εντοπίζουν τη θέση μας, τα βήματά μας, τους καρδιακούς μας παλμούς, την κατανάλωση θερμίδων, την φυσική μας κατάσταση, τη φωνή μας, εικόνα και βίντεο. Πού πάνε όλα αυτά τα αρχεία? Μας προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, καταγραφή δηλαδή ιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένη προπόνηση, δυνατότητες επικοινωνίας. Το ερώτημα είναι όμως κατά πόσο ποιος διαχειρίζεται όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα, κατά πόσο συμβάνουν στη διάσπαση της προσοχής μας και ειδικά των παιδιών και τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές. Τελευταία κατηγορία με την οποία κλείνουμε είναι οι διασυνδεδεμένες έξυπνες συσκευές. Όπως δηλαδή υπάρχουν συσκευές που φοράμε, το ίδιο αναμένεται να γίνει και με συσκευές οικιακές, όπως ψυγείο, κουζίνα, θερμοσύφωνα, αυτοκίνητο. Όλα αυτά επικοινωνούν με το ίντερνετ, επικοινωνούν μεταξύ τους και συγκροτούν ένα διαδίκτυο αντικειμένων, Internet of Things. Πού βρίσκονται τα δεδομένα μας? Σε ένα νέφος υπολογιστών σε όλο τον κόσμο, κατανεμημένο. Κανείς δεν ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Και υπάρχουν ειδικοί αλγόριθμοι, γιατί αυτό το τεράστιο όγκο δεδομένων κανείς δεν μπορεί να τον επεξεργαστεί, κανείς άνθρωπος. Υπάρχουν ειδικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι μπορούν να αλλιεύουν πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση. Κλείνοντας, κάποιοι γενικότεροι προβληματισμοί. Τι είναι αυτό που τελικά θα βοηθήσει στο έργο της αγωγής των νέων και πώς πρέπει να προετοιμαστούμε? Η καλή γνώση από μέρους μας της τεχνολογίας ή η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα παιδιά ή μήπως η μετάδοση ηθικών αξιών, όλα αυτά ή κάτι άλλο? Οι εικονικοί κόσμοι πρόκειται να αποτελέσουν άνοιγμα σε νέους ορίζοντες ή εγκλωβισμό σε ένα κόσμο ψευδεστήσεων? Τα αναρρύθμιτα προσωπικά δεδομένα στα χέρια των επιχειρήσεων θα συντελέσουν στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών ή στη χειραγώγηση της καταναλωτικής μάζας? Η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να συμβάλλει στην συλλογική κοινωνική ανάπτυξη ή απλά στην ψευδαίσθηση της ατομικής παντοδυναμίας μας? Είμαστε πολιτισμικά όριμοι ως κοινωνία να διαχειριστούμε την τεχνολογική μας πρόοδο? Όλα υπό συνθήκες μπορούν να συμβούν, αλλά τι είναι τελικά αυτό που θα αποτελέσει το ρυθμιστικό παράγοντα? Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.